Χαίρετε. Κάποιοι ενδεχομένως να πιστέψατε ότι δεν θα βγω να κάνω κάποιο post απόψε. Απλά από το να κάνεις ένα post όταν έχεις πει κάποια πράγματα και από κάτω να υπάρχει ένα κατάσχετο ιβρεολόγιο σαν των τελευταίων ημερών, είναι καλύτερο να βγεις κατά πρόσωπο και να πεις τη γνώμη σου όσο πιο αναλυτικά γίνεται και με όση ψυχραιμία διαθέτει ο καθένας μας αυτή τη στιγμή. Παναθηναϊκός σήμερα ήρθε ένα αποτέλεσμα από τη Θεσσαλονίκη ευνοϊκό για τον Παναθηναϊκό, όχι στην εξέλιξη του τίτλου, γιατί θα έμπαινε ο ΠΑΟΚ ως διεκδικητής έχοντας και ένα μάτς λιγότερο, αλλά θα έπρεπε να κερδίσει, θα έπρεπε να κάνει το αυτονόητο. Όχι μόνο δεν κέρδισε, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ανοίγω παρένθεση εδώ γιατί αγωνιστικά δεν θα πούμε πολλά, για δεύτερο παιχνίδι χωρίς τον Μπερνάρ, πάλι δεν σκόραρε όπως δεν σκόραρε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Χωρίς πρωτάθλημα λοιπόν, ρεαλιστικά μιλώντας πάντα και όχι βαθμολογικά, για 14 χρόνια. Μια κατάσταση που από μόνη της είναι πάρα πολύ ζόρικη προς αντιμετώπιση. Και δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το πρώτο πράγμα που σκέφτονται να κάνουν είναι να κάνουν ένα screenshot, ένα σχόλιο και να στείλουν σε ένα δημοσιογράφο, σε μένα στην προκειμένη περίπτωση, φαντάζομαι και σε άλλους, γιατί λέγατε για τον Τερίμ, ποιοι λέγατε για τον Τερίμ. Στον Παναθηναϊκό που ο Γιώργος Δόνης σε ένα καλοκαίρι που είχε το τίποτα, το μηδέν, θεωρείται από ορισμένους μυζαδόρος για τις μεταγραφές προφανώς του Μακέντα, του Ρεγκάκου τότε, του Χατζάρα κτλ. Ή ποιες άλλες έκανε, ότι διαβάζει το γιο του. Στον Παναθηναϊκό που βγήκε άσχετος ο Μπόλωνη, που πράγματι ήρθε να διαχειριστεί μια κατάσταση άλλου, αλλά ο Μπόλωνη ως προπονητής υπήρξε κάποτε τουλάχιστον αρκετά καλός. Στον Παναθηναϊκό που ακόμα και ο όψιμος αγαπημένος ορισμένων, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον οποίο έχω τη συνείδησή μου καθαρή ότι υπερασπίστηκα μέχρι και την τελευταία μέρα παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, όταν τον έλεγαν Γριά, όταν τον έλεγαν Καρβέλα, όταν έγραφαν κάποιοι ότι παίζει το παιχνίδι του Αλαφούζου, καθαρή στάση, τουλάχιστον έτσι την εισπράττω εγώ και εκεί. Πώς όταν όλοι αυτοί οι προπονητές έχουν αντιμετωπιστεί έτσι, ενώ έχει αποθεωθεί ας πούμε για παράδειγμα στην αρχή ο Στραματζόνη ή στην αρχή ο Αναστασίου που είχε παρουσιάσει και ένα έργο βέβαια, πώς, το συγκρίνω περισσότερο με Γέθη και όχι με το τι έκανε στον Παναθηναϊκό, γιατί όλοι από λίγο ως πολύ πρόσφεραν, πώς λοιπόν να μην αποδοκιμαστεί ο Φάτιχ Τερίμ για πρώτη φορά στην καριέρα του, όπως μας είπε μετά στη συνέντευξη τύπου, και πώς να μην γίνουν ήρωες παίκτες οι οποίοι χθες ένας εξ αυτών, που είναι και ο αγαπημένος μου, ένας από τους αγαπημένους μου και πολύ με στεναχώρησε, έβγαλε post με έναν άλλον παίκτη εκτός αποστολής για το τι χαρούμενοι ήταν πριν 2 χρόνια και τι καλά που ήταν τότε. Τι καλά που ήταν τότε όταν ο Παναθηναϊκός έχανε από τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα με 25 βαθμούς διαφορά και ερχόταν τέταρτος ή πέμπτος. Ήτανε 83-65 διαφορά, πόσο ήταν. Τι ωραία που ήμασταν τότε, επειδή παίζαμε εμείς, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε αποτύχει. Όταν βλέπεις παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι δεν υπολογίζονται από τον προπονητή, να βγαίνουν έξω χαμογελαστοί και τρώγοντας. Τώρα, πριν από μισή ώρα, μία. Όταν βλέπεις κόσμο να χαίρεται, επειδή δικαιώθηκε η άποψή του, ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το πρωτάθλημα. Και για όλα αυτά να είναι δακτυλοδεικτούμενοι όσοι πίστεψαν ότι μπορεί να το κάνει. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο δεν εξηγείται, δεν περιορίζεται στο γεγονός ότι έχασε ο Παναθηναϊκός από τον Άρη. Είναι συνολικότερο το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που πώς μπορεί να επιληθεί. Δεν έχω τη λύση, δεν έχω την δυνατότητα ούτε οικονομική φυσικά, ούτε επιρροή να προτείνω εγώ λύση για ένα τέτοιο πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι περνούν τα χρόνια και η κατάσταση αυτή διαιωνίζεται. Διαιωνίζεται κυρίως λόγω του ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή που ενδεχομένως πρέπει να τη, όχι ενδεχομένως, πρέπει να τη χαράξει η διοίκηση. Μια διοίκηση η οποία αυτή τη στιγμή είναι μη αποδεκτή εδώ και αρκετό καιρό, αλλά μιλάμε, επειδή τώρα μιλάμε. Μια στρατηγική η οποία θα πρέπει να γίνει ένα γενικότερο rebuilding, σκάψιμο, γκρέμισμα σκάψιμο, ξαναφτιάξιμο από την αρχή, που δεν ξέρω πόση πολυτέλεια χρόνο έχει ο Παναθηναϊκός να το κάνει αυτό απουσιάζοντας από τα πρωταθλήματα 14 χρόνια.
Υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα, υπάρχουν δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα και ένα κυπέλου, που είμαι σίγουρος ότι θα υποβαθμιστεί και το κύπελο στη συνείδηση των περισσότερων, αν και είναι τίτλος, αν και ενδεχομένως σε αυτό να παίζεται και η ευρωπαϊκή έξοδο του Παναθηναϊκού, που αν πάρει το κύπελο βγαίνει και στο Europa League, δεύτερο προκριματικό αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί, θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή πάντως το πρόβλημα είναι σοβαρό, το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, θα βριστώ, είπα τη γνώμη μου, την οποία υπερασπίζομαι, αλλά δεν είμαι εγώ το πρόβλημα. Είναι ένας χύψη απίθανος δημοσιογράφος ή οποιοσδήποτε δημοσιογράφος το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι συνολικότερο και έχει να κάνει με το πώς, με τη διαχείριση καταστάσεων και το πώς αντιμετωπίζονται ορισμένες καταστάσεις. Γιατί θα φύγει αύριο το Τέριμ. Μπορεί να φύγει αύριο, μπορεί να φύγει το καλοκαίρι. Και να έρθει άλλος. Και να έρθει ένας προπονητής ο οποίος θα είναι πιο σύγχρονος από τον Τέριμ, ενδεχομένως και καλό όνομα, ο οποίος όμως θα περάσει αυτά που πέρασε ο Τέριμ σύντομα, στην πρώτη γκέλα. Στην γκέλα του Οκτωβρίου, όταν χάθηκαν όλα. Αυτό θα λέμε. Θα φύγει κι ο άλλος και θα περάσει κι ο μεθεπόμενος, αυτά που πέρασε ο Δόνης. Αυτά που πέρασε ο Ζουνίδης και από μένα μέσα, όπως έχω λανθασμένα, όπως έχω πει λανθασμένη η αντίδρασή μου τότε. Πώς πέρασε ο Μπολόνι, πώς πέρασε ο Γιωβάνοβιτς, που είναι ο πιο αποδεκτός προπονητής των τελευταίων ετών, που πέρυσι τέτοιο καιρό την ίδια συζήτηση που κάνουμε τώρα για τον Τερίμ, την κάναμε για τον Γιωβάνοβιτς και μου λέγανε Λάμπρο, γιατί υποστηρίζει τον Γιωβάνοβιτς. Γιατί είχα πει ότι ενώνει τον κόσμο και από τη στιγμή που ενώνει τον κόσμο έχουμε λύσει ένα πρόβλημα. Με τον άνθρωπο αυτό υπάρχει μια σχετική ενότητα στην εξέδρα και στον οργανισμό γενικότερα. Οπότε, γιατί να μην τον υποστηρίξω. Και μέχρι την τελευταία μέρα αυτό έκανα. Όπως κάνω και τώρα. Όπως και θα κάνω και με τον επόμενο προπονητή. Στο Δόνι χρεώνανε την κουμπαριά με του Σιλούκου, που ήταν τότε στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για ντροπή και έσχος. Να πεις ότι ο Δόνις είναι κακός προπονητής, μπορείς να το πεις. Να πεις ότι ο Δόνις δεν είναι Παναθηναϊκός, είναι πολύ περισσότερο Παναθηναϊκός από αυτούς που το λέγανε, εννοείται αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε. Σε μια εποχή που ο Παναθηναϊκός έχει βάλεται από παντού, έχει πολλούς εχθρούς. Καλείται να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες θα τις πούμε τις επόμενες ημέρες, τις έχουμε, κάποιες τις έχουμε πει, κάποιες θα τις ξαναπούμε. Αλλά είναι τόσο μεγάλη απογοήτευση, αν κάποιοι είστε προσβεβλημένοι επειδή στήριξα τον Τερίμ και επειδή θα συνεχίζω να στηρίζω τον Τερίμ όσο είναι στον Παναθηναϊκό και επειδή θα στηρίζω, καλά να είμαστε όλοι, να έχουμε υγεία, και τον επόμενο προπονητή, αυτόν που θα βρίζετε οι περισσότεροι, κάποιοι από εσάς, εγώ θα τον στηρίζω όμως. Καλό θα είναι να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, να δούμε τι θέλουμε, τι ακριβώς θέλουμε. Γιατί και να έχουμε μια ενιαία συμπεριφορά και αντιμετώπιση σε ίδιες καταστάσεις που συμβαίνουν ενδεχομένως και σε άλλα τμήματα, ενδεχομένως και σε άλλες εποχές στο παρελθόν. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή, γιατί θα φτάσει κουβέντα στο διοικητικό που είναι και το μείζον πρόβλημα. Γιατί τη διοίκηση είπαμε ότι αποτελεί έτσι όπως είναι από μόνη της ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είτε ευθύνεται είτε δεν ευθύνεται, στη συνείδηση του κόσμου είναι ένα πρόβλημα. Όταν στις νίκες αποθεώνουμε τον Γιωβάνοβιτς ή εγώ αποθεώνω τον Τερίμ ενδεχομένως και στις ήττες φταίει η διοίκηση, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή η παρουσία της δημιουργεί ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή κάποια έτοιμη λύση και τουλάχιστον προσωπικά, όπως δεσμεύτηκα πριν από αρκετά χρόνια, ότι κάθε έναν που είναι προπονητής στον Παναθηναϊκό θα τον στηρίζω και τους παίκτες. Γι' αυτό και δεν λέω κάτι αυτή τη στιγμή παραπάνω για ορισμένους παίκτες, οι οποίοι η συμπεριφορά τους είναι, όχι και δεν μιλάω αγωνιστικά, είναι αποντροπιαστική. Και ευτυχώς δεν είμαι και σε κάποια. Δεν μου έδωσε ο Θεός το αξίωμα, ας πούμε, να έχω κάποιο αξίωμα. Δεν μου έδωσε την τύχη να έχω κάποιο αξίωμα, γιατί αν είχα τη δύναμη θα τους είχα φαλοκόψει. Δηλαδή δεν θα μπαίναν αύριο στο κοροπή. Δυστυχώς για αυτούς. Αλλά πρέπει να μάθετε ορισμένα πράγματα. Αυτό που μας είπε ο Τερίμ στην έρευνα τύπου, τον ρώτησα για το Σέγκεφελντ, είπε ότι με δύο προπονήσεις, για τους παίχτες γενικά που δεν υπολογίζει που τα προηγούμενα χρόνια ήταν πρωταγωνιστές, είπε ότι στο τέλος της χρονιάς θα μας μαζέψει όλους στο κοροπή και θα μας πει τα πάντα. Νομίζω ότι θα είναι λίγο αργά. Εντάξει, το ότι υποστηρίζει τον γκρουπ, καλά κάνει και το υποστηρίζει, αλλά κάποια πράγματα θα πρέπει να τα πει απόψε. Έχω την αίσθηση. Καλά κάνει και προστατεύει τους παίκτες. Προς τιμήν του είναι. Είμαι τόσο άδειος αυτή τη στιγμή που δεν έχω να πω άλλα πράγματα και ίσως άμα πω θα ξεφύγω. Ενδεχομένως δεν είναι καλό αυτό ούτε για μένα ούτε για εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.